Για να πάμε στην βουλευτή, την κυρία Αλεξάνδρα Ταλίδου του Κινήματος Οικολόγων, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής, ήταν παρούσα χθες στη συζήτηση αυτή που έγινε. Ποια είναι τα συμπεράσματα και ποιες δυνατότητες υπάρχουν? Κυρία Ταλίδου, γνωρίζατε το πρόβλημα ή το είδατε σε μια άλλη διάσταση με αυτή τη συζήτηση? Το γνωρίζαμε το πρόβλημα, γιατί είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και καιρόν, αλλά πραγματικά, κυρία Βρετού, η διάσταση του προβλήματος είναι εκπληκτική. Να σας πω έναν απλό παράδειγμα με βάση την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος Εποπτείας του ΓΕΣΥ. Μόνο 29 ιατρία και ακτινοθεραπευτικά κέντρα κτλ. Από εκατοντάδες έχουν πρόσβαση για αμαία. Να σας πω ότι προσωπική γιατροί ανηλίκων από τους 259 που είναι στο σύστημα, μόνο οι 11 έχουν προσβασιμότητα για αμαία ή για άτομα με κινητικά προβλήματα. Παθολογία από τους 80, ο ένα. Καρδιολογία από τους 96, κανένας. Από τα ακτινολογικά θεραπευτικά κέντρα, ελάχιστη, 6 από τα 82. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση καταθλιπτική. Είναι, όπως είπε και η εκπρόσωπος του Επιτρόπου Εποπτείας του ΓΕΣΥ, στην πραγματικότητα αυτή η έκθεση δείχνει ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Αρνούμαστε να ασχοληθούμε με το δικαίωμα, το αναφέρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, όπως κατοχυρώθηκε από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία το κράτος μας έχει κυρώσει και έθεσε σε ισχύ από το 2011. Από το 2011 μέχρι το 2018, δηλαδή πέρασαν 7 χρόνια για να αλλάξουμε των περιοδών και οικοδομών νόμων, ούτως ώστε να βάλουμε προδιαγραφές στα νοσηλευτήρια, αλλά αφήσαμε τους γιατρούς έξω, αφήσαμε όλες τις άλλες υπηρεσίες υγείας και τώρα τρέχουμε να κάνουμε κανονισμούς. Γιατί, όπως σωστά είπε ο κ. Λαμπριανίδης, ο ΑΗ αποδέχτηκε την ευθύνη, υπάροχη, γιατί ο ΑΗ αγοράζει, όπως είπε και ο κ. Λαμπριανίδης, τις υπηρεσίες για μας, το κοινό. Και άρα αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες. Και άρα τα συμβόλαια που κάνει με τους πάροχους πρέπει να βάλει προδιαγραφές. Ο ΑΗ λέει ότι περιμένει όμως από το Υπουργείο Υγείας αυτές τις προδιαγραφές και αυτούς τους κανονισμούς. Μας έχει διαβεβαιώσει χθες το Υπουργείο Υγείας ότι είναι στη διαδικασία να κάνει αυτούς τους κανονισμούς και είναι και στη διαδικασία να μας φέρει, ενώπιον του Βουλής νομοθεσία για τα θέματα που έχουν σχέση με ιατρία και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα. Θεωρώ όμως ότι 12 χρόνια μετά αυτό δείχνει μια τεράστια ανεπάρκεια εκ μέρους του κατεξοχήν υπεύθυνου για τη χάραξη πολιτικής στην υγεία. Πραγματικά. Αυτό στην πράξη τώρα, αυτή η κατάσταση, να την δούμε, σημαίνει ότι ενώ θεωρητικά έχουν επιλογές αμαία άτομα και όχι μόνο, ηλικιωμένοι, τραυματίες κτλ. Δεν τις έχουν στην πραγματικότητα αυτές τις επιλογές. Δεν τις έχουν. Πρέπει να βρουν γιατρό που να τους προσφέρεται πρόσβαση σε αυτόν. Ναι, ή να επομισθούν οι δικοί τους την ευθύνη, δεν ξέρω πώς, να προσλάβουν ανθρώπους, να τους ανεβάζουν, να τους κατεβάζουν με τα μαξίδια ή να τους φροντίζουν. Και θα σας πω κάτι, επισκεφτείτε νοσηλευτήρια και όταν επισκέπτεστε, κοιτάξτε στα περισσότερα τι γίνεται με τους χώρους υγιεινής. Είναι μικρά κουβούκλια για να κάνουν οικονομία στους χώρους, κάνουν ντους, τα οποία δεν χώρα καν έναν άτομο με κινητικά προβλήματα, και δεν λέω άτομο με αναπηρικό καροτσάκι, λέω με κάποια κινητικά προβλήματα όπως ηλικιωμένοι. Φανταστείτε να χρειάζεται φροντίδα από έναν, από δύο, για να μπορεί αυτόν το άτομο να κάνει τον μπάνιο του. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν επιτρέπονται. Κυρία Ταλίδου, επιτρέπεται? Ναι, βεβαίως, κύριε Λιμπριανή. Θέλω να αναφέρω ένα από τα περιστατικά που τελευταία μου έκανε εξαιρετικά άσχημη εντύπωση. Όταν ένας άντρας πήγε σε ουρολόγο για μια εξειδικευμένη εξέταση και έπρεπε να μεταφερθεί σε μια ειδική καρέκλα για να γίνει η εξέταση,
Και επειδή δεν υπήρχε προσβασιμότητα, ο γιατρός ζήτησε και τη βοήθεια ενός άλλου ασθενή για να μεταφέρουν το άτομο με αναπηρία στην ειδική καρέκλα. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να συμβαίνουν στην εποχή που ζούμε, διότι αφορά την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια. Και να τονίσω επίσης ότι πολλές γυναίκες που έχουν σοβαρή αναπηρία και χρησιμοποιούν τοχοκάθισμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν πρέπει να επισκεφτούν ακτινοδιαγνωστικό για να κάνουν μαμογραφία. Μαμογράφοι χρειάζονται ειδική καρέκλα για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί μια γυναίκα. Είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν σε κανονισμούς του Υπουργείου Υγείας για να μπορεί να λειτουργεί ένα ακτινοδιαγνωστικό είτε αυτόνομο είτε εντός νοσοκομείου. Και δεν υπάρχουν δυστυχώς. Αυτά τα πράγματα όμως άλλες χώρες τα έκαναν πολύ πριν και υπάρχουν οι καλές πρακτικές και υπάρχουν οι προδιαγραφές και υπάρχουν τα στάνταρ στα διεθνή και μπορούμε απλά να τα αντιγράψουμε. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Το θέμα είναι να υπάρχει ο έλεγχος για να βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχουν οι υποδομές και μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτές καθημερινά με ασφάλεια. Ναι. Τώρα, αυτά που δεν κάναμε τόσα χρόνια πρέπει τουλάχιστον να μπουν σε μια σειρά για να φτάσουμε σε ένα σημείο, δεν ξέρω μετά από πόσο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, τέλος του Σεπτέμβρη έχει δώσει διορία η Επίτροπος Διοίκησης με βάση τη σύσταση της, και η σύστασή της είναι υποχρεωτική. Δηλαδή θα πρέπει να έρθουν οι αρμόδιες αρχές που είναι το Υπουργείο Υγείας, το τμήμα, οι πολεοδομικές αρχές, να μην πω το τμήμα πολεοδομίας, όλες οι πολεοδομικές αρχές συμπεριλαμβανομένων και δήμων, οι οποίες δίνουν άδεια αν είτε για νοσοκομεία, ιατρία κτλ. Και ο ΑΗ θα πρέπει να συντονιστούν και θεωρώ ότι θα πρέπει επιτέλους να έχουμε μια αρχή προσβασιμότητα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές αρχές για διάφορα πράγματα, αλλά η αρχή προσβασιμότητας άπτεται ενός πολύ σημαντικού ανθρώπινου δικαιώματος, του δικαίωμα στην κινητικότητα, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και το δικαίωμα στην υγεία και στην συμμετοχή στην κοινωνική ζωή ενός τόπου. Άρα, επειδή αυτά τα θέματα δυστυχώς είναι διάσπαρτα σε πολλά υπουργεία, δηλαδή το Τμήμα Μεταφορών, το Υπουργείο Υγείας, τα σχολεία, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει με βάση και τη σύμβαση και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους δικούς μας νόμους, να γίνει μια αρχή προσβασιμότητας, η οποία θα κάτσει κάτω και θα δει όλα τα θέματα. Και άλλη αρχή, δεν μπορεί. Κυρία Βρετού, πραγματικά ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι πλέον δύο χρόνια στην Βουλή. Όταν είναι πολλοί ανακατωμένοι, ο ένας ρίχνει την ευθύνη του άλλου. Εμείς δεν το κάναμε αυτό γιατί περιμένουμε από αυτόν, αλλά επειδή περιμένουμε από αυτόν δεν επιέσαμε, διότι εντάξει, γιατί να βάλουμε και έξτρα δουλειά πάνω στην κεφαλή μας. Ας έχει την ευθύνη αυτός που έπρεπε να την κάνει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πάντα... Έχουμε τον ΟΑΗ, μπορεί να το συντονίσει ο ΟΑΗ εφόσον θεσπιστούν τα κριτήρια και... Το Υπουργείο Υγείας κάποιος. Ναι, ακριβώς είναι αυτό που λέμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι με κίνητρα, ας πούμε στις αποζημιώσεις των νοσηλευτηρίων τουλάχιστον και των γιατρών που έχουν μπει και ποιοτικά κριτήρια. Αυτά είναι εκτός ποιοτικών κριτηρίων. Όχι, ακριβώς αυτό λέει και ο ΑΗ, ότι είναι έτοιμος με τους παρόχους, τουλάχιστον στο ΓΕΣΥ που είναι η σανίδα σωτηρία μας για όλα αυτά τα θέματα, στα συμβόλαια να υποχρεώνονται οι πάροχοι να πληρούν τις προδιαγραφές. Αλλά αυτές οι προδιαγραφές δεν έγιναν ποτέ, τώρα γίνονται. Κυρία Ταλιδού, νομίζω η κυρία Βρετού εννοούσε η διάσταση προσβασιμότητας να είναι μέσα στα κίνητρα για την αμοιβή διαφορετικά των νοσηλευτηρίων ή των ιατρών. Ναι, κανονικά θα έπρεπε να είναι εκ των όνων κάνευ, δεν θα έπρεπε να είναι κριτήριο. Προϋπόθεση θα έπρεπε να είναι. Ναι. Αλλά τουλάχιστον αφού είμαστε σε τέτοιο σημείο αυτή τη στιγμή, μηδενικό. Όχι, κυρία Βρετού, διαφωνούμε να ενταχθεί ως κίνητρο για να παίρνουν διαφορετική αμοιβή. Το καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο απόλυτα. Πρέπει να εξυπηρετούν για να είναι στο ΓΕΣΥ. Το ΓΕΣΥ είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να είναι οι υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους. Και είναι γενναιόδωρο. Τα λεφτά υπάρχουν. Εκεί που δεν υπάρχει η υπευθυνότητα και η ηθική
για να γίνουν ό,τι χρειάζεται για να εξυπηρετούμε όλους τους ανθρώπους, έρχονται τα λεφτά να πληρώσουν το κόστος. Ναι. Υπάρχουν τα λεφτά. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να τα θέμαν λεφτών, αλλά ναι, φτάνουμε μέχρι εκεί συχνά. Κύριε Λαμπριανίδη, κυρία Ταλίδου, θα το παρακολουθήσουμε. Έχουν, ναι, έχουμε σημειώσει ότι τέλος του Οκτώβρη θα τους δώσουμε και ένα μήνα παράταση. Θα ζητήσουμε από το Υπουργείο Υγείας να δούμε αν έχουν τελειώσει με τους κανονισμούς και θα παρακολουθούμε αν θα έχουν υποβάλει στην Βουλή. Διαφορετικά θα το επαναφέρουμε. Δεν έκλεισε το θέμα, δεν θα κλείσει το θέμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα.